αλλά και γενικότερα όλων των εφημερίδων, γύρω από τα 3 εκατομμύρια που είναι απέναντι. Και θα πάω κατευθείαν στη Λέσβο, στη Μυτιλίνη, να ρωτήσω τον κύριο Σπύρο Γαλινό, τον αγαπητό δήμαρχο του νησιού, τι γίνεται εκεί. Κύριε Γαλινέ, τι γίνεται τελικά? Καλησπέρα, κύριε Γαλινέ. Καλησπέρα, κύριε Τάγκα. Αυτό που εν μέρει είπατε, και η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ελληνική και η Πολιτεία συνελήφθησαν τιμόμενοι το πρόβλημα της μετανάστευσης. Δεν υπάρχει καμία πολιτική, ούτε ευρωπαϊκή, ούτε εθνική. Και αυτή τη στιγμή προσπαθούν, ψελίζοντας κάτι, να σχεδιάσουν, να αυτοσχεδιάσουν. Ούτε ευρωπαϊκή, λέτε, υπάρχει πολιτική, ούτε εθνική πολιτική. Εκεί πέρα πόσοι φτάνουν εσείς ως δήμαρχος και οι κάτοικοι του νησιού? Πόσους υποδέχεστε, για να το πω έτσι, την ημέρα? Εμείς έχουμε κάνει ένα δικό μας σχέδιο, προσπαθώντας να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα, το τεράστιο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Λέσβος με την αθρώα εισρωή μεταναστών από τα απέναντι παράλια. Όταν λέτε αθρώα, πόσοι είναι? Μας δίνετε κάποια νούμερα να αντιληφθούμε? Μέσος όρος θα υπολογίζεται στα 500 άτομα ημερησίως. 500 την ημέρα. Και βαίνει αυξανόμενος αριθμός τους. Αυτό που έχει σημασία, κύριε Τράγκα, και νομίζω ότι είναι που θα πρέπει να αναφερθεί, είναι ότι έχουμε αφαιθεί έρμεα στα χέρια των Τούρκων διακινητών, οι οποίοι καταποδοκούν, μπορούν να μας θέλουν όποιον αριθμό θέλουν. Μπορεί σήμερα να προετοιμαστούμε να υποδεχτούμε τους 500 ή τους 600 ή τους 700, αλλά ανά πάσα στιγμή, αν δεν ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα, μπορούν να μου στείλουν 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 και να με λιώσουν κυριολεκτικά. Δηλαδή, με συγχωρείτε, τώρα που έχουμε ήρεμα νερά λόγω καλοκαιριού, από απέναντι μπορεί οι δήμαρχοι, αγαπημένοι μου, να σου στείλουν 5.000, έτσι, κατευθείαν? Ασφαλώς και μπορούν. Όταν ο διακινητής τους παίρνει από 1.000 έως και 6.000 ευρώ το κεφάλι, αν μου επιτρέπετε αυτή η έκφραση, καταλαβαίνετε, υπάρχει τεράστιο οικονομικό συμφέρον. Με τι βάρκες τους στέλνουνε? Κύριε Γαλινέ, με τι βάρκες, σωσίβιες, λέμβους? Εδώ υπάρχουν σωσίβιες λέμβοι, οι οποίοι κατά χιλιάδες θα έχουν παραγγελθεί σε κάποιο εργοστάσιο. Κατά χιλιάδες. Δεν θα ήταν να κοιτάξει κανείς. Είναι ομοιόμορφες οι βάρκες αυτές. Είναι μία χρήσεως επί της ουσίας. Είναι μία χρήσεως. Οπότε είναι και πολύ εύκολο να βρεθεί ποιο εργοστάσιο τις κατασκευάζει και ποιος τις αγοράζει. Υπάρχουν οι διακινητές αυτοί. Η Frontex, αυτή η περίφημη οργάνωση, η Frontex, έκανε τίποτα? Κάνει τίποτα? Η Frontex στην περιοχή μας δεν υφίσταται στην ουσία. Υπάρχουν κάποια γραφεία στα οποία στεγάζονται και κάνουν τη δουλειά τους, αλλά εδώ Frontex δεν φαίνεται. Αυτό που με πληροφόρησε ο δήμαρχος της ΚΟ είναι ότι η Frontex μαζεύει μετανάστες και τους πηγαίνει, τους μεταφέρει στην ΚΟ. Σήμερα μίλησα με τον δήμαρχο, μου είπε ότι του πήγε γύρω στους 300 μετανάστες και τους αποβίβασε στην ΚΟ. Δηλαδή τους μαζεύει από την Τουρκία και αντί να τους επιστρέψει απέναντι, ως έχει υποχρέωση μια και από εκεί είναι η αφετηρία τους, τους φέρνει στα δικά μας νησιά. Κύριε Δήμαρχε, πείτε μου κάτι, γιατί αυτό το θέμα είναι εθνικής ασφάλειας. Εσείς, μόνο εσείς στο νησί, δέχεστε 500 τουλάχιστον την ημέρα, 15.000 το μήνα. Και από απέναντι, με συγχωρείτε, οι Τούρκοι τους ξεπροβοδίζουν στις βάρκες απέναντι, είναι αυτό που λέμε πάμε κολυμπώντας. Και τους στέλνουν σε εσάς, σε όλα τα νησιά, τα κριτικά. Κυρίως η Λέσβος δέχεται το μεγαλύτερο αριθμό. Να σας πω ότι όταν άκουσα αυτό το περίφημο να πάρουν από 16.000 όλες οι ευρωπαϊκές χώρες για να ελαφρύνουν το πρόβλημα που αντιμετωπίζει. Είναι για γέλια, βέβαια. Αυτά που δυστυχώς ανακοίνωσε ο φίλος μου. Αυτά που είπε ο φίλος μου Αβραμόπουλος είναι για γέλια. Όσα του επέτρεψαν να πει δηλαδή οι Ευρωπαίοι. Για να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Γαλινέ. Αυτούς που θα πάρει η Γερμανία το χρόνο, αν με αφήσετε να σας πω, ναι. Αυτούς που θα πάρει η Γερμανία σε ένα χρόνο, τους 16.000 παραδείγμα, και εγώ τους παίρνω σε ένα μήνα. Για αυτό μισό λεπτό. Για πείτε πολιτικές μου κάτι από πληροφόρηση δική σας. Η ΚΟΣ πόσο έχει δίπλα? Ακούστε να δείτε, κύριε Τράγκα, επειδή πιστεύω ακριβώς ότι είναι ένα θέμα
τεράστιο, το οποίο έχει εθνικές προεκτάσεις. Εθνικής ασφάλειας. Πρέπει να είμαστε ασφαλώς, συμφωνώ απόλυτα. Γι' αυτό νομίζω πρέπει να παραμένουμε ψύχρεμοι, νυφάλιοι, προκειμένου να πάρουμε και τις σωστές αποφάσεις. Για πείτε μου όμως κάτι. Εδώ πείτε πέρα, αν θέλετε να με αφήσετε, εγώ έχω μία πρόταση. Νομίζω ότι πρέπει παράλληλα να ληφθούν αποφάσεις και ενέργειες σε τρία διαφορετικά στάδια. Πρέπει να δούμε και να ξεκινήσει η ελληνική κυβέρνηση μια διεθνή εκστρατεία να εντοπίσει το πρόβλημα το οποίο προέρχεται από την Τουρκία. Εκεί πρέπει να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα προκειμένου να υποχρεωθεί να εφαρμόσει όλους τις διεθνείς συνθήκες και για τα ανθρώπινα δικαιώματα, διότι έχουμε εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, ο οποίος του απομυζά όλο το βιός το οποίο παίρνει μαζί του από την χώρα που προέρχεται για να φτιάξει τη ζωή του σε μια ευρωπαϊκή χώρα. Τον θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή του για να περνά το Αιγαίο και κανένας το αυτή δεν υδρώνει. Πείτε από μου κάτι. Ασφαλώς πρέπει να γίνει. Δεν υδρώνει ανάπτυξη, και ούτε θα υδρώσει. Διότι να σας πω κάτι, αυτό είναι ευρύτερο. Η Frontex υποτίθεται ότι πρέπει να φυλάει τα ευρωπαϊκά σύνορα τα οποία είναι εδώ. Συνεργασία λιμενικού με Frontex για να γίνει ανάσχεση και από εκεί και πέρα είμαστε έτοιμοι να υποδεχτούμε τους μετανάστες οι οποίοι θα πρέπει να έρθουν και προς την Ελλάδα. Αν έχετε την καλοσύνη, αφήστε με να ρωτήσω κάτι. Από πλευράς εθνικής ασφάλειας, περνάνε απέναντι ό,τι θέλεις. Νέοι, γέροι, μόνοι τους οικογένειες, υπάρχει έλεγχος εθνικής ασφάλειας. Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι φωτογραφίζονται, αυτοί οι άνθρωποι ελέγχονται όσον αφορά την προέλευση. Μπορεί να είναι τζιχαντιστές, μπορεί να είναι πράκτορες, μπορεί να είναι ομάδες πρακτόρων που φτάνουν στην Αθήνα και διοχετεύονται σε όλη την Ελλάδα. Μπορεί να είναι οικογένειες απλές, δυστυχισμένες. Μπορεί να είναι κανείς. Υπάρχει κάποια επιτροπή, υπάρχει Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών εκεί, υπάρχει αστυνομία, υπάρχει μια ομάδα γιατρών για να μην μεταφέρουν μεταδοτικά νοσήματα προς το εσωτερικό της χώρας. Μου βάλατε πολλά ερωτήματα όλα μαζί. Τρία είναι, δεν είναι. Εθνική ασφάλεια, δημόσια υγεία. Αυτό που θα έπρεπε να υπάρχει ασφαλώς από πλευράς εθνικής ασφάλειας και υπάρχει και γίνεται τακτοποίηση και με την αστυνομία και με το λιμενικό. Ασφαλώς υπάρχουν ελλείψεις οι οποίες πρέπει να καλυφθούν και από ιατρικής πλευράς χρειάζεται κάλυψη. Να σας πω απλώς ότι τώρα προσπαθούμε να κάνουμε μια αντιμετώπιση του προβλήματος, δηλαδή να χαράξουμε το σχεδιασμό και την πολιτική που πρέπει να ακολουθηθεί. Και πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή ως Λέσβος εγώ είμαι σε ένα προκεχωρημένο φυλάκιο. Προσπαθώ να κρατήσω άμυνες μέχρι να μου έρθουν οι ενισχύσεις. Έχεις επεισόδια εκεί, διάβασα για επεισόδια. Επεισόδια, να σας πω, είναι μικρής κλίμακας. Νομίζω ότι είναι πράγματα τα οποία τα υπερβάλλουμε, δίνουμε μεγαλύτερη έκταση. Κύριε Γαλινέ. Και νομίζω ότι είναι ένα θέμα που και κάποιοι προβοκάρουν. Λοιπόν, θα πρέπει να είμαστε πολύ ψύχρεμοι. Ένα λεπτό, κύριε Γαλινέ, μιλάει ο Βαρουφάκης.